Δίτες ψάχνουν στον ασπρόκρεμο το όπλο που ισχυρίζεται ότι πέταξε ο δράστης της απόπειρας φόνου εναντίον του Μαύρου. Το έργο τους δύσκολο, ωστόσο εξαιρετικά σημαντικό για διαλεύκανση της υπόθεσης. Σήμερα οι εξετάσεις συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Οι εξετάσεις αυτές έχουν επεκταθεί και στην επαρχία Μπάφου, όπου σήμερα γίνονται διάφορες έρευνες προς εντοπισμό τεκμηρίων, όπου σύμφωνα με μαρτυρία υπάρχουν στην περιοχή. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει προκύψει οτιδήποτε. Οι έρευνες λόγω του καιρού έχουν διακοπεί και θα συνεχίσουν αύριο με το πρόσφος της ημέρας. Παράλληλα, οι ανακριτές προσεγγίζουν εκ νέου τον Δημήτρη Μαμαλικόπουλο σε μια προσπάθεια να δώσει τα πρόσωπα που φέρεται να κρύβονται πίσω από τα χτυπήματα. Και όλα αυτά μετά την ομολογία του 38χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι πήγε να σκοτώσει τον Χαραλάμπους κατ' εντολή του Μαμαλικόπουλου. Και προχώρησε και ένα βήμα παρακάτω, κατονομάζοντας τον Ισοβίτη ως το πρόσωπο που φρόντισε για τον οπλισμό του μέσω άλλου άντρα, ενώ διευθέτησε και την προκαταβολή του ποσού που είχαν συμφωνήσει για το συμβόλαιο θανάτου του Μαύρου. Σε εξέλιξη και έρευνες στην κατοικία, υποστατικά και οχήματα του 38χρονου, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν ο ρουχισμός, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ που έφερε κατά τις απόπειρες. Πάντως ο δράστης και στις δύο εγκληματικές ενέργειες, την απόπειρα δηλαδή κατά του Χαραλάμπους και την πρόσφατη στην Αγία Νάπα, φέρεται να έδρασε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις κάλυπτε το πρόσωπό του με την κουκούλα του φούτερ που φορούσε και έδειχνε να μιλά στο τηλέφωνο, πράξη την οποία ακολούθησε τόσο στην απόπειρα κατά του Μαύρου, όσο και του 53χρονου επιχειρηματία στην Αγία Νάπα. Εξακολουθεί να αναζητείται και το πρόσωπο που προμήθευσε τον 38χρονο με τον οπλισμό και τα πυρομαχικά.